Λοιπόν, καλό μεσημέρι και από εμάς. Τελευταία ημέρα ουσιαστικά που μιλάμε εμείς και οι πολιτικοί. Σήμερα πέφτει η αυλαία της προεκλογικής περίοδου και έχω τη χαρά να έχω σήμερα ένα πάνελ που νομίζω θα το ζήλευε ο καθένας. Νίκος Παπάς, πάω κατευθείαν. Ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Καλό μεσημέρι και καλή επιτυχία. Μάκης Βορύδης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Παπά και να ρωτήσω. Πού είναι ο πύχης σας, με τι ποσοστό θα είσαστε ευχαριστημένοι? Γιατί από ένα σημείο και μετά νομίζω δεν σας πολύ ενδιαφέρει και τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Εμείς πάμε για την πρωτιά, για αυτή παλεύουμε και μέχρι την τελευταία στιγμή θα δοθεί μάχη ψήφο την ψήφο. Είναι απολύτως προφανές ότι έχουμε μία τομή στην προεκλογική περίοδο η οποία ήταν η ανάδυση του πραγματικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Έφερε το ασφαλιστικό, το χαρακτήρα του δημοσίου και τη στρατηγική της οικονομικής στην επιφάνεια. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε να συμβεί αυτό. Ήθελε να πηγαίνει ο αρχηγός στις εκπομπές ποικίλης ύλης και όχι πολιτικές και τι να συζητάει. Ποικίλης ύλης. Ποικίλης ύλης δεν τις υποτιμώ, αλλά είναι οι εκπομπές στις οποίες δεν περιμένει κανείς να ενημερωθεί για το σκληρό πυρήνα των πολιτικών διλημάτων, για παράδειγμα. Εδώ έκανε debate με νέα εξειδικευμένους συντάκτες. Αυτό έγινε μετά, αφού είχε εξαντλήσει όλες τις εκπομπές ποικίλης ύλης. Αυτό σας λέω, που μίλαγε για πράγματα της προσωπικής του ζωής, δευτερεύοντα, ως προς την πολιτική. Καλά, εντάξει, και εσείς κάνατε ανάλογες. Ναι, λέω τώρα ότι είχε αυτού του τύπου τη στρατηγική. Ήταν απολύτως προφανές. Η δική μας τακτική, η οποία ήταν επιτυχημένη ως προς αυτό, ήταν να αναδείξουμε τα πραγματικά διλήμματα. Νομίζω ότι μπήκε στο επίκεντρο της συζήτησης και η φορολογική πολιτική και το ασφαλιστικό και το τι σκοπεύει να κάνει ο ένας και ο άλλος και με το δημόσιο και με τον ιδιωτικό τομέα, και αυτό βοηθάει τον κόσμο ακριβώς να βρεθεί σε μια πολιτική εγρήγορση και να προστατέψει τη ζωή του, τη σύνταξή του, δηλαδή, και τις φορολογικές του. Δηλαδή 28% είστε ικανοποιημένοι. Μην κάνετε πονηριές, κυρία Ιωάννου, δεν θα μου πάρετε τώρα από το στόμα άλλη λέξη. Εμείς παλεύουμε για την νίκη και συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο και νομίζω ότι και ο κόσμος έχει καταλάβει ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θέλει να ακυρώσει τη θετική πορεία της οικονομίας. Έχουμε 9 τρίμηνα ανάπτυξη, 400.000 θέσεις εργασίας που δημιουργήσαμε και από την άλλη έχουμε την αναβολή επαόριστον των όποιων φοροελαφρύνσεων μετά τι έγραψε το Bloomberg. Αρχή... Κύριε Βορύδη, λέτε όλες τις τελευταίες μέρες και εσείς και ο αρχηγός σας θέλετε αυτοδυναμία. Σας ρωτάω, είναι Παρασκευή. Αύριο θα συλλογιστούμε. Θα στοχαστούμε και μετά θα ψηφίσουμε. Με τι αυτοδυναμία είστε ικανοποιημένοι, πόσες έδρες θέλετε για να θεωρείτε ότι έχετε λυμένα χέρια, δεδομένου, γιατί κάνατε μια σωστή παρατήρηση, ότι το κίνημα αλλαγής δεν έχει πάρει θέση ακόμα για το αν θα συγκυβερνήσει μαζί σας σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Θέλετε 155, θέλετε 160, θέλετε 165, πόσους θέλετε? Πήρε, πώς δεν πήρε το κίνημα αλλαγής? Άκουσα την κυρία Γεννηματά να λέει για ψήφος ανοχής. Και τον κύριο Λεβέρδο που τον άκουσα χθες το βράδυ, λέει θα δούμε εκείνη την Κυριακή το βράδυ. Ψήφος ανοχής σημαίνει σχηματίζεται κυβέρνηση. Άρα δεν υπάρχει ο τζούφιος εκβιασμός που δοκίμασε ο κύριος Μητσοτάκης για 24 ώρες και τον τράβηξε περί 15 Αυγούστου, δεν υπάρχει. Μόλις επιτρέψει ο κύριος Παπάς. Επιτρέπουμε, παρακαλώ. Συγγνώμη. Κοιτάξτε. Εμείς λέμε το εξής. Πρώτον, παρότι βγαίνουμε από καλά αποτελέσματα ευρωεκλογών, εξαιρετικά, που δεν έχουν ξαναυπάρξει, και από μοναδικά αποτελέσματα αυτοδιοικητικών εκλογών, και παρότι πράγματι η δημοσκοπική εικόνα είναι αυτή που βλέπουμε όλοι, εμείς επισημαίνουμε ότι η κρίσιμη αναμέτρηση είναι αυτή της Κυριακής. Την Κυριακή πρόκειται να αποφασιστεί η κυβέρνηση, την Κυριακή πρόκειται να αποφασιστεί ο σχετισμός δυνάμεων, την Κυριακή πρόκειται να αποφασιστούν όλα από το λαό. Άρα δεν έχει κρυθεί κάτι. Και γι' αυτό και καλούμε τους πολίτες να είναι όλοι εκεί. Να είναι όλοι στην κάλπη, να συμμετέχουν όλοι και να δώσουν τη δική τους απάντηση. Και να κάνουν τις δικές τους επιλογές και να πάρουν τη δική τους ευθύνη. Τώρα, λέμε και κάτι άλλο. Ότι έχουν διακύβευμα αυτές οι εκλογές. Σοβαρό, σημαντικό. Ποιο είναι? Ότι πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση από αυτή την Κυριακή. Γιατί? Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει υπονομεύσει το πολιτικό μέλλον της χώρας ψηφίζοντας την απλή αναλογική. Αν λοιπόν δεν υπάρξει κυβέρνηση την Κυριακή, είτε με αυτοδυναμία, είτε με τη συγκρότηση μιας άλλης κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης ας πούμε συνεργασίας, τότε στην πραγματικότητα θα πάμε ξανά σε εκλογές το 15 Αύγουστο, θα γίνουν με απλή αναλογική. Η μόνη δυνατότητα που θα υπάρχει τότε με βάση τον συγκεκριμένο σχετισμό πολιτικών δυνάμεων είναι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και εμείς λέμε με σαφή τρόπο ότι αυτή την κυβέρνηση δεν θα την κάνουμε.
Άρα είμαστε ευθύς απέναντι στους πολίτες, είμαστε ξεκάθαροι στο τι λέμε. Η στάση της κυρίας Γεννηματά που λέει: εγώ θα στηρίξω με ψήφο ανοχής. Δεν σας ικανοποιεί? Πρώτα απ' όλα θέλω να επισημάνω το εξής. Εγώ, επειδή είμαι ευθύς και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα και είναι πολύ κρίσιμα για τη χώρα και πρέπει να αποφασίσουν οι πολίτες έχοντας ευθύνη και γνώση. Νομίζω ότι με καθαρό τρόπο πρέπει να ρωτάμε τα πράγματα. Το 87% σήμερα των συμπολιτών μας, σέβομαι αυτό που λέει ο κ. Παπάς και την φιλότιμη προσπάθεια που καταβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα. Δικαίωμά του και καλά κάνει. Όμως το 87% των συμπολιτών μας θεωρεί ότι θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Επ' αυτού λοιπόν του ερωτήματος, όταν κάποιος ρωτάει την κυρία Γεννηματά, κυρία Γεννηματά, με βάση ότι έτσι όπως δείχνει, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι φαίνεται. Θα δούμε. Αλλά έτσι φαίνεται. Είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Και με δεδομένο το εκλογικό μας σύστημα, μόνο με το πρώτο κόμμα μπορείς να συγκροτήσεις κυβέρνηση. Αν δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, θα κάνετε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία? Θα δώσω ψήφο ανοχής. Έχουμε λάβει, ακούστε, σε 10 μέρες 4 διαφορετικές απαντήσεις. Ας πούμε αυτό που είπε η ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα. Ακούστε κάτι. Ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα πάρω την τρίτη εντολή. Προγραμματική σύγκληση και τώρα έχουμε τη ψήφο ανοχής. Σας ικανοποιεί η ψήφο ανοχής? Μπορείτε Επιτρέψτε, να κυβερνήσετε. Εχθές και προχθές θέτω συστηματικά το ερώτημα αυτό σε συναδέλφους μου του κινήματος αλλαγής. Να τελειώνετε για να μιλήσει ο κύριος Παπάς. Το έθεσα στον κύριο Κωνσταντινόπουλο, εχθές παρουσία του κύριου Λοβέρδο. Παπά, το έθεσα στον κύριο Λοβέρδο. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Θα είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Καλά, βρε παιδάκι μου, θα είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είναι, τι θα κάνετε για να ξέρει ο κόσμος τι να αποφασίσει? Ναι, αλλά και εσείς τώρα δεν απαντάτε. Εάν σας δώσει λοιπόν ψήφο ανοχής, είσαστε ικανοποιημένοι? Μα η ψήφος ανοχής, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τι είναι? Η ψήφος ανοχής είναι ότι θα βγούνε από την αίθουσα προκειμένου να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση μόνο με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και ρωτώ, η επόμενη μέρα ποια θα είναι? Θα ψηφίσουν θα έρχονται τα νομοσχέδια σας? Θα τα ψηφίζουν ή θα είναι λακάρτ? Ή θα τα ψηφίζουν ή θα τα διαπραγματευόμαστε ώρα-ώρα και μέρα-μέρα? Όχι, λοιπόν, λέτε. Και αυτές είναι συνθήκες διακυβέρνησης, ανασυγκρότησης της χώρας και ανάταξης της πορείας σε μια τόσο δύσκολη στιγμή? Δεν μας είπατε πόσες έδρες θέλετε. Άρα λοιπόν θέλουμε καθαρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν καθαρή εντολή είναι 151. Η καθαρή εντολή είναι 151. Ακυβερνάτε με 151 ψήφους. Φυσικά τι θα κάνεις, δεν κυβερνάτε, κάνεις διαλύσει τη Βουλή με τους 151. Λοιπόν, θέλουμε καθαρή εντολή διακυβέρνησης της χώρας για την εφαρμογή του προγράμματός μας. Καθαρή εντολή για την Πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το δίλημα των εκλογών. Κύριε Παπά, το πρώτο, ενώ καίγεστε για την απλή αναλογική, ακούω όλα τα στελέχη σας να λένε ότι αν γίνουν εκλογές με απλή αναλογική, εσείς δεν κάνετε μεγάλο συνασπισμό. Τότε ως προς τι η απλή αναλογική, αν δεν συγκυβερνήσουν τα δύο μεγάλα κόμματα? Η απλή αναλογική είναι ένας παράγοντας σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα. Έχει αποδειχθεί ότι οι κυβερνήσεις οι οποίες βγήκαν ενισχυμένες, δηλαδή αν σκεφτούμε το πρόσφατο παρελθόν, και γι' αυτό θέλω να μπω και στον πυρήνα του ερωτήματος το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, και η κυβέρνηση Σαμαρά και η κυβέρνηση Παπαδήμου είχαν μεγαλύτερες πλειοψηφίες από αυτή που είχαμε εμείς. Mm-hmm. Γιατί εμείς καταφέραμε και βγάλαμε την τετραετία με όρους πολιτικής? Διότι δεν είχατε προεδρικές εκλογές, κύριε Παπά. Τίποτα τέτοιο. Γιατί δεν είχατε προεδρικές εκλογές? Θα βρίσκατε 180. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν εμείς ήρθε, όταν ήρθε η σειρά μας. Γιατί φτιάξει τώρα αυτό το σενάριο? Μα τι το λέμε και το ξαναλέμε? Τώρα δεν πρέπει να με διακόψετε. Ρίξατε την κυβέρνηση Σαμαρά. Εντάξει, αλλά απαντήστε και σε αυτό. Ρίξατε την κυβέρνηση Σαμαρά. Την ρίξατε γιατί χρειαζόταν 180 για την προεδρική πλειοψηφία. Και σας ρωτώ ευθέως, εσείς αν είχατε προεδρικές εκλογές θα βρίσκατε 180? Λοιπόν, πάμε. Ρίξαμε την κυβέρνηση Σταμαρά ευτυχώς για την κοινωνία και την οικονομία. Να, διότι είχαμε ύφεση το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Εσείς λέγατε ότι δεν τη ρίξατε. Τώρα τη ρίξατε. Τι εννοείτε ότι δεν τη ρίξαμε? Εμείς είπαμε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Ευθέως. Εγώ θυμάμαι που λέγατε ότι είχαμε προεδρικές εκλογές. Είχαμε προεδρική εκλογή βεβαίως και είπαμε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Το ερώτημα είναι το οποίο δεν απαντάτε. Θέλετε απλή αναλογική, ενώ δεν θέλετε να συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία? Η αναλογική και η εφαρμογή προοδευτικών πολιτικών, το σχηματισμό μιας προοδευτικής πλειοψηφίας. Ναι, με αυτούς τους σχηματισμούς σας ρωτάει, τι πλειοψηφία, αφήστε τώρα τους σχηματισμούς να τους δούμε, θα αποφασίσει ο λαός ποιοι θα είναι οι σχηματισμοί. Μπορεί να προκύψει προοδευτική διακυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι όταν έχει την πρωτιά σχηματίζει αμέσως κυβέρνηση και όταν έχει την υποχρέωση για ευρύτερες πλειοψηφίες μπορεί να τις διαμορφώνει. Να σας πω βέβαια το εξής. Πρέπει να μην κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι οι ευάριθμες στη Βουλή πλειοψηφίες είναι κατά ανάγκη σταθερές. Έχει αποδειχθεί το αντίθετο από το 2010 και μετά. Γιατί εφάρμοσαν οικονομικές πολιτικές αποσταθεροποίησης. Και οικονομικής και κοινωνικής και πολιτικής. Όταν λέτε είναι πολύ ισχυρή μια κυβέρνηση. Όχι κατά ανάγκη. Το ζήτημα είναι τι πολιτικές εφαρμόζεις. Αν εφαρμόσεις πολιτικές. Αν εφαρμόσεις, ας πούμε, μια πολιτική που λέει, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε, θα πάρουμε τα 3 δις των επικουρικών μας συντάξεων και θα τα εμπιστευτούμε σε κάποιους αετονίκηδες. Εκεί ήθελα να πάμε. Να το πω. Ναι, βεβαίως. Μπράβο. Και θα τα εμπιστευτούμε σε κάποιους αετονίκηδες, οι οποίοι για να βγάλουν κέρδος θα εύχονται να έχουμε έναν ομαλό εργασιακό βίο και να πεθαίνουμε λίγο γρήγορα αμέσως μετά τη συνταξιοδότησή μας για να μην έχουν το βάρος.
βάρος μας. Θέλουν δηλαδή να κάνουν την Ελλάδα μία ασπής πρόνοια από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Αυτό, όσους βουλευτές και αν έχεις, και 250 να έχεις όπως σου είχε ο Παπαδήμος, είναι απολύτως βέβαιο ότι εισάγει ένα στοιχείο αποσταθεροποίησης και πολιτικής. Κύριε Παπά, εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει και σήμερα το πρωί για τα εργασιακά. Θα δίνουμε μετοχές, θα έχουν κίνητρα οι επιχειρηματίες, θα δίνουν μετοχές στις εταιρείες εργαζόμενους για το ασφαλιστικό. Θα υπάρξουν κίνητρα σε νέους ασφαλισμένους για την καταβολή σφορών. Όλες οι συντάξεις, οι παλιές βέβαια είπε συγκεκριμένα, είναι εγγυημένες, εγγυώμαι και κύριες και επικουρικές. Να σχολιάσω. Μια τρύπα στο νερό. Δεν μπορεί να τις εγγυηθεί. Και να σας εξηγήσω γιατί. Διότι αν εμείς οι εργαζόμενοι ξεκινήσουμε τις εισφορές μας στα επικουρικά ταμεία να τις διοχετεύουμε σε εταιρείες τύπου ασπής πρόνοια, υπάρχει κενό. Από πού θα καταβάλλονται οι επικουρικές συντάξεις? Ή από τον προϋπολογισμό ή θα γίνουν περικοπές. Κύριε Βορύδη. Αυτό είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ, έχω πει ότι εξελίσσεται δυστυχώς σε μονολόγους, στους οποίους κατασκευάζονται καρικατούρες και ποτέ δεν έχουμε να συζητήσουμε το μεγάλο και στρατηγικό θέμα. Το ασφαλιστικό κατρούγκαλο, όπως και τα προηγούμενα ασφαλιστικά, στηρίζονται σε μια υπόθεση εργασίας, τη λεγόμενη αλληλεγγύη των γυναιών. Τι λέει αυτή η υπόθεση εργασίας? Είναι πολλοί οι νέοι εργαζόμενοι και θα πληρώνουν μικρές ασφαλιστικές εισφορές, χαμηλές, και είναι λίγοι οι συνταξιούχοι και επομένως από τους πολλούς, αν παίρνεις λίγους, μπορεί να χρηματοδοτήσεις καλές συντάξεις για τους λίγους. Ωραία. Αυτό είναι το περίφημο τρίγωνο αυτό. Το δείχνω γιατί αυτή ήταν η ιδέα της αλληλεγγύης των γυναιών. Τώρα, λόγω της υπογεννητικότητας, το τρίγωνο και λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία της υγείας που έχει επιμικρύνει σημαντικά, ευτυχώς, το προσδόκιμο ζωής για τους ανθρώπους, αυτό έχει αλλάξει. Είναι πολλοί οι συνταξιούχοι και είναι λίγοι οι εργαζόμενοι. Τι φτιάχνει αυτό? Φτιάχνει το ασφαλιστικό κατρούγκαλο. Θηριώδεις ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους, μικρές συντάξεις για τους συνταξιούχους. Άρα λοιπόν. Ασφαλιστικό κατρούγκαλο 85% του κόσμου και χαμηλότερα. Πώς τις λέτε θηριώδεις όμως? Ξαναλέω. Τώρα όλοι έχουμε καταλάβει ότι είναι θηριώδης, εσείς λέτε ότι είναι όχι, δεν είναι. Εντάξει. Άλλα λένε είναι τα θηριώδης. Στοιχεία. Πώς λοιπόν, είναι θηριώδης. Μπορεί για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλα εισοδήματα να πληρώνει περισσότερα. Ναι, αλλά μην λέμε ανακρίβειες, κύριε Βορύδη. Κύριε Βορύδη, λέτε ότι λέω ανακρίβειες. Εξηγήστε μας πώς θα μειώσετε τις εισφορές. Η απάντηση λοιπόν, είναι, επιτρέψτε μου. Και δεν θα μειώσετε τις συντάξεις. Όχι, αφήστε λίγο να μιλήσουμε δύο λεπτά γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι ασύμφετο ζήτημα. Εγώ όμως θέλω να μιλήσω εδώ για τη στρατηγική. Ένα λεπτό έχουμε ακόμα. Απαντήστε. Σε ένα λεπτό σας λέω. Να συμφωνήσουμε ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο και δεν περπατάει και πρέπει να τα αλλάξουμε. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση. Όχι, να συμφωνήσουμε. Βιώσιμο. Δεν μπορούμε να το συμφωνήσουμε αυτό. Ωραία. Η Κομισιόν λοιπόν, λέει μέχρι το 2020. Άρα λοιπόν. Και άρα λοιπόν. Μα έχουμε πλεονασματικό ασφαλιστικό. Άρα λοιπόν για πρώτη φορά. Ο κύριος Παπάς δεν θέλει να δει την πραγματικότητα του ασφαλιστικού. Λέει ότι είναι πολύ ωραίο και θέλει να συνεχίσουμε έτσι. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν μας αρέσει, ότι αυτό δεν περπατάει, εξηγούμε τους λόγους που δεν περπατάει, λέμε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια αλλαγή και προτείνουμε μια συγκεκριμένη αλλαγή. Κάτι το οποίο θα έχει εθνική σύνταξη, θα έχει επικουρική ασφάλιση, επαγγελματική και θα έχει και ιδιωτική ασφάλιση. Τις λεπτομέρειες όλες του συστήματος που η μετάβασή του προφανώς είναι τεχνική, έχει πολλά θέματα, έχει θέματα χρηματοδότησης, έχει μια σειρά ζητημάτων, προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Όχι, βέβαια. Και δεν είπαμε ότι θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα πάμε αύριο το πρωί σε αυτό. Είπαμε ότι προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Ωραία, δεν εγώ δεν κατάλαβα όλα αυτά για να κλείσουμε. Αν οι συντάξεις, αν ενδιάστε τις συντάξεις, τις υπάρξεις και τις μελλοντικές. Η σωστή συζήτηση δεν κινδυνεύει καμία σύνταξη. Είναι άλλα τα ζητήματα της μετάβασης, είναι άλλα τα ζητήματα της μετάβασης, είναι άλλα τα ζητήματα της στρατηγικής και είναι άλλο, εγώ εκεί θα ήθελα να ζητήσω με τον κύριο Παπά, να μας πει τις ιδεολογικοπολιτικές του αντιρρήσεις για το θέμα αυτό. Και όχι ενστάσεις. Πραγματισμός. Το ασφαλιστικό, 10 δευτερόλεπτα μόνο. 10 δευτερόλεπτα. Το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο. Το ασφαλιστικό είναι βιώσιμο σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες, όπως λέει και η Κομισιόν. Τόσα χρόνια δεν υπάρχει. Κάθε τρία χρόνια καταστρέφουμε το ασφαλιστικό. Μια φράση πρέπει να την αντέξετε. Είναι πλεονασματικό το ασφαλιστικό μας και το μόνο που θέλει η Νέα Δημοκρατία είναι να ταΐσει κάποιες μασέλες ασφαλιστικών εταιριών οι οποίες έχουν ανοίξει για τα τρία λις των επικουρικών. Πού σας οδήγησε αυτό? Μας οδήγησε στην καθίζηση. Νίκος Παπάς, Νότιος Τομέας, Β' Αθήνας και Μάκης Βορύδης, Ανατολική Αττική, Νέα Δημοκρατία. Καλό συλλογισμό και καλή ψήφο σε όλους. Καλή επιτυχία σε εσάς και στα κομμάτια.